Όχι μπροστά. Συνέχεια. Θα παρουσιάσω την πρωταγόρα που έχουμε κάνει για τα παιδιά αυτά. Ο Σωτήρης Αλεπούς, νέας επιχειρηματίας, ο οποίος ήρθε μαζί μου στις δημοτικές εκλογές γιατί είπε να μην ασχοληθεί με τα κοινά, λέγοντας όλα αυτά, γιατί είδε τα παιδιά με το ίδιο όραμα που το απαρτίζουμε και λέει Παναγιώτη, θα πρέπει να βγούμε όλοι μπροστά, να κοιτάξουμε τον πολίτη στα μάτια μας, στα μάτια του και να του δώσουμε αυτό που ζητάει ο πολίτης. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εμένα με έχει στρίξει πάρα πολύ στον Δύο Σαλεπούς και είναι ένα παιδί που έχει πετύχει πολλά. Σήμερα πάει στην Κίνα, μας φέρει προγράμματα τα οποία είναι χρήσιμα για την πόλη μας και θα είχαμε την τύχη, αν είμαστε δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή, θα είχαμε αλλάξει πολλά πράγματα στην πόλη μας. Γιατί η νέα τεχνολογία σε βοηθάει να έχεις και ποιότητα ζωής και οικονομία. Σε ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη Σιδέρης, το μεάρχες τύπου και δημοσίων σχέσεων. Καλησπέρα σας. Επειδή είμαι υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων, θα δοσορίζω τον Δημάρχο, δεν προλάβαμε να τον ανακοινώσουμε, τον κύριο Κασαβό. Πραγματικά, απόψε συγκινούμε ιδιαίτερα, διότι σημαίνει ότι στην πόλη μας το πνευματικό επίπεδο έχει ανέβει αρκετά και πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στους υποψήφιους δημάρχους όπως είναι ο κύριος Αυξενίδης, ο οποίος ήρθε και δεν ξέρω αν είναι και κάποιος άλλος υποψήφιος δήμαρχος και οι εκπρόσωποι των αρχηγών των παρατάξεων τους οποίους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αυτή την εικόνα θέλω να τη δω το βράδυ των εκλογών για να πραγματικά για να γίνει η πόλη μας από μενίδια χαρνές. Ευχαριστώ. Ο Παναγιώτης ο Σιδέρης είναι ο πιο νέος στην παρέα μας, στην νεολαία ανήκει, αλλά είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω 25 χρόνια, ένας μεγάλος επιχειρηματίας και ένας υγιής άνθρωπος στην κοινωνία, γιατί εγώ, ο Παύλ μου λένε, έχεις τον Σιδέρη μαζί. Λέω, πού τον έχω, έχει μαζί μας, γιατί μας αγαπάει. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, Σιδέρη, και είναι μεγάλη μας τιμή που τέτοια στελέχη συμμετέχουν σήμερα στα κοινά. Δημήτρης Νίκας, τομεάρχης Εθνικών Υπηρεσιών. Ο Δημήτρης ο Νίκας είναι από τα παιδιά πριν 4 χρόνια με είχαν καλέσει μία ομάδα με λιδιατών σε μία ταβέρνα στην Αυλή και μου λένε Γρηγοριάδη, δεν πάει άλλο, μπες μπροστά να αλλάξουμε στην πόλη μας αυτά τα οποία βλέπουμε και μας προσβάλλουν. Εγώ τους είπα, παιδιά με τιμά μόνο να μου κάνει αυτή την πρόταση γιατί δεν ήταν κάτι, ξαφνιάστηκα. Ήταν 20 μεριδιάτες και σήμερα ο Δημήτρης είπε, εγώ τον λόγο που τον έδωσα και τον κρατάω. Τον κρατάω και σήμερα γιατί θέλει μια αλλαγή στην πόλη. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη, γιατί θέλω να δείτε ότι μπορεί να σας βράσουμε λιγάκι, αλλά αξίζει όμως γιατί κρίνεται η τύχη της πόλης. Αξίζει να έχετε μία εικόνα πριν τις εκλογές. Γρηγόρης Ιρανίδης, τομεάς της βιομηχανίας και βιομηχανίας. Γρήγορα τα λεφτά. Να δείτε, δεν είμαστε και μια τυχαία παράταξη. Εργοστάσια στην ουσία, εργοστάσια αυτά. Ο Γρηγόρης ο Σιρανίδης είναι τομεάρχης βιομηχάνων εδώ στην πόλη μας και βιοτεχνίας, ο οποίος είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας και ασχολήθηκε με την παράταξή μας μόνο και μόνο επειδή είδε το πρόγραμμά μας, είδε το όραμά μας και ήρθε και γνώρισε την παρέα μας. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε παρέα για κάνουμε παρέα, έχουμε στελέχη παράταξη, τα οποία όποιος έρχεται και βλέπει, στην παράταξή μας λέει ότι θα πρέπει να γνωρίσετε και με ποιους έχετε να κάνετε, είναι μεγάλο κεφάλαιο.
Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη σου αυτή εμπιστοσύνη που μας δίνεις και τη δίνεις στα κοινά, γιατί ξέρω ότι πολύ καλά έχεις πολλά να προσφέρεις, ειδικά στην βιομηχανία και είσαι ένας πετυχημένος, γιατί ήδη στη Ρωσία φτιάχνει ένα ιδιόκτητο αεροστάσιο με 300 άτομα προσωπικό. Γι' αυτό η πόλη των Αχανών μπορεί να κάνει θαύματα. Ο Πέτρος είναι ένα φιλαράκι που ήρθε εδώ και μου λέει «Παναγιώτη, έτσι πως είναι την παρέα σου, βάλε και εμένα μέσα». Λέω «Όλα καλά παιδιά, χωράνε παντού». Και είναι οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος με ταυτότητα, έχει να προσφέρει πολλά στην πόλη των Αχανών και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πέτρο. Νικόλαος Ανδρονικίδης, τομεάρχης οικονομικών και διαχείρισης ευρωπαϊκών των δηλείων. Ο Νίκος είναι από την περασμένη παράταξη τα γενικά στελέχη δίπλα μου. Είναι λογιστής, είναι ο άνθρωπος που θα συμπληρώνει από τα πρόστιμα και από το κράτος, το οποίο εμείς δεν θα πάμε καλά με σαν δημοτική αρχή μαζί. Είναι ο πιο χρήσιμος, αν να πας φυλακή, να σε γλιτώσει. Δεύτερον, έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε προγράμματα ευρωπαϊκά από το ΕΣΠΑ και κάνουμε ήδη δημόσιες σχέσεις που όταν θα είμαστε δημοτική αρχή και με την εξουσία και με τους περιφερειάρχες να έχουμε άμεση πρόσφαση, να πάρουμε και κονδύλια που δεν, όχι αυτά που δικαιούμαστε, αυτά που δεν δικαιούμαστε, γιατί ξέρετε πολλές φορές όταν πας στο δικαστήριο δεν λέει δίκιο έχεις. Έχεις καλό δικηγόρο, λέει. Εμείς έχουμε τους καλύτερους. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Αλτικατίδης, τομεάρχης εμπορίου. Να ξέρετε, σαν Αγιανή Δημοτική Αρχή, στα Λευκά ήδη, σε όλη την Ευρώπη, πρώτα θα είναι ο Δήμος Αχανών. Έχουμε ήδη παραγγελίες από εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ασχολείται με τα Λευκά ήδη, κάνει εισαγωγές, είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας και ευχαριστώ πολύ και εγώ που είσαι κοντά μας. Ό,τι αφορά για τα Λευκά ήδη, ήδη έχω βρει πελάτες για να έχουμε. Όλγα Παυλίδου, τομεάρχης σχεδιασμού, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ανεκύκλωσης. Η μεγάλη μας περιουσία είναι η νεολαία. Η μεγάλη μας περιουσία στην παράταξή μας είναι η νεολαία. Έχω συλλόγους νεολαίας και παρελθόν τα παιδιά σου όλα τα κοινά. Σπουδάζουν, έχουν προσόντα που αναπτύσσουν πολλά πράγματα και ειδικά στην ανακύκλωση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που σήμερα πιστεύω ότι εμείς θα πρωτοτυπήσουμε για την Ελλάδα, δεν με τίποτα γιατί ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει την διάρκεια. Δηλαδή, σε άλλες χώρες η ανακύκλωση είναι περιουσία και για μας είναι δρόμο για τα ποτάμια. Παυλίδου, σαν νεολαία και σε αυτό θα ξέρεις ότι εμείς θα σε έχουμε δίπλα μας σαν παιδί μας, γιατί θεωρούμε ότι η νεολαία είναι το διαβατήριό μας. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Κατερίνα Τουρμισίδου, τομεάρχης εμπορικών καταστημάτων. Λέμε ότι στο εμπόριο πάμε καλά. Ο κάθε ένας στον τομέα του δουλεύει. Δεν είναι. Έχουμε κάνει τομείς και ο κάθε ένας στον τομέα του δουλεύει. Και είναι και η νεολαία μας. Έχει ήδη 3 μαγαζιά και βλέπει και πολύ ψηλά. Μόλις αναλάβουν εδώ στον τομέα αυτό, θα είναι υπεύθυνοι για τα καταστήματα τα εμπορικά. Γιατί αν έχετε προσέξει την παράταξή μας, σε όλους τους τομείς θα έχουμε τομεάρχες και φορείς. Σε όλους τους τομείς. Γιατί όλες οι υπηρεσίες και όλα τα καταστήματα θέλουν την παιδιά τους βοήθεια. Γι' αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερινάκη, και μας στολίζει την παλιά την παράταξή μας. Στέφανος Κυριαζίδης, τομεάρχης καταστημάτων εστίασης. Ο Στέφανος είναι αυτός που μας ταΐζει. Έχει τον Άγιο Στυλιανόριο σήμερα στο Δήμο Αχανών.
Είναι σεφ πολλών αστέρων. Έχει ένα μαγαζί και τώρα κοιτάει να ανοιχτεί παραπέρα, να κάνει κι άλλο στο εξωτερικό. Και θεωρώ μεγάλη μου τιμή που ο Στέφανος δέχτηκε να έρθει μαζί μου υποψήφιος, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Ένα παιδί που ξεδουλεύει από 6 χρονών, έχει πετύχει πολλά, το ξέρει όλη η Αττική. Όλοι έρχονται στο μαγαζί του να φάνε γιατί έχει και καλό φαγητό. Ευχαριστώ. Γιώργος Αμανατίδης, το μεάρχης ποιότητας ζωής. Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος που μου άλλαξε την διατροφή. Ασχολείται με τα βιολογικά, έχει κάνει πολλά πράγματα, το ξέρουν πολλοί εδώ, έχει σώσει πολύ κόσμο και είναι απίστευτος. Εμείς σαν Αυριανή Δημοτική Αρχή, να ξέρετε, δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τα οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα, θα ασχοληθούμε και με τα αισθηματικά σας προβλήματα. Για να σας κάνουμε και λίγο προχωρημένους. Έχουμε ήδη στο Μεάρχη που θα σας βοηθήσουμε. Κανένα μας κύριε Δήμαρχε. Ο λαός δεν έχουν να είναι. Κάνει ερωτικός, κάνει ρεταγή. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες κάνουν ειδικές εκδηλώσεις για ομορφιές. Έτσι κι εμείς θα είμαστε μια παράταξη. Κάθε μέρα, αντί να μας διορθώνετε, θα μας θαυμάζουν. Βλαδίμηρος Μακρύδης, το μεάρχης αθλητισμού. Όταν σας είπα για την κλιματικότητα και όλα αυτά, θα δείτε πού ξεκινάμε και πού φτάνουμε. Έχουμε εδώ... Έχουμε καθηγητές. Θα είμαστε μια δημοτική αρχή.